Μία ώρα και 20 λεπτά, κάτι τέτοιο. Τόσο άντεξε στο κανάλι το βίντεο, το reaction βίντεο με τις δηλώσεις Γιαννακόπουλου. Εντάξει, το, το ανέβασα πάντα βέβαια με μία Κρατώντα μια επιφύλαξη για το τι θα συμβεί και συνέβη αυτό που περίμενα πάνω κάτω, δηλαδή ένα απίστευτο οχετό μηνυμάτων, ζήτησα να, δούμε το, να αφήσουμε το πρόσωπο έξω και να ε, εξετάσουμε μόνο τι δηλώσει. Και ακριβώς, έγινε το ακριβώ αντίθετο: κανένα δεν ασχολήθηκε με τι δηλώσει και όλοι ασχολήθηκαν με το να ε, βρήσουν τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Οπότε μετά, μετά την πέσανε και σε μένα ότι ε, ε, επικροτώ. Προσωπικέ επιθέσει και, ξεσ... και τα ξεσπάσματα του Γιανακόπουλου, ενώ έχω πει βέβαια στο βίντεο ότι σε καμία περίπτωση δεν τα επικροτώ. Ε, και κάπω έτσι φτάνουμε στο βίντεο αυτό, το οποίο ε, θα, είναι, ε, θα περιέχει και αυτά που κατήγγειλε ο Γιανακόπουλο, αλλά θα έχει και κάποιε δηλώσει του Πάρη Λί, ε, ένα γκόμες, καμπάτσο και Ολυμπιακό. Πάμε. Και να ξεκινήσω φυσικά με αυτέ τι δηλώσει του Γιανακόπουλου. Θα το πω για μία και τελευταία φορά. Αυτά που λέει ο Γιανακόπουλο και καταγγέλει ότι έγιναν, καταγγέλει, δεν είναι καταγγελία, είναι σαν, το, σαν μια δήλωση πικρία. Ε, είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ότι δεν έγινε, ότι δεν ήθελε να φύγει ο Παπαγιάννη, και ήθελε να μείνει, απλά πικράθηκε μάλλον από τη στάση των γονιών του παίχτη που αποφάσισε να πάρουν τον παίχτη και να πάει στην Φενέρμπαχτσε. Τώρα, να, να, ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πάμε τώρα με, τις, με, τις, με τις καρεκλο, με τα καρεκλοσχόλια, δηλαδή είναι επαγγελματία. Φυσικά και είναι επαγγελματία. Το ότι είναι επαγγελματία δεν σημαίνει ότι πάει πάντα στα περισσότερα λεφτά. Δεύτερον, δεν λέει την απόλυτη αλήθεια ο Γιανακόπουλο. Φυσικά και δεν το ξέρουμε αν λέει την απόλυτη αλήθεια ο Γιανακόπουλο και τι έγινε. Είναι η εκδοχή του Γιανακόπουλου. Μπορεί να μην είναι αυτή. Να είναι, μπορεί να ρωτήσει τον Παπαγιάννη, να ρωτήσει τον πατέρα του Παπαγιάννη να πει κάτι διαφορετικό ή να πει ότι έχουν γίνει και άλλα πράγματα τα οποία δεν μα τα λέει εδώ. Ε, τρίτον, ε, η απώλεια του Παπαγιάννη Πονάει τον Παναθηναϊκό ή όχι. Κατά τη δική μου άποψη, θεωρώ ότι δεν τον πονάει τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι οκ okay από Έλληνε, ε, από αριθμό Ελλήνων, ελληνικών διαβατήριων. Α, αγωνιστικά, όταν τον πονάει, έχω ξαναπεί για το πώ θεωρώ εγώ ότι θα έπρεπε να παίζει ο Παπαγιάννη και πώ θα προσέφερε στον Παναθηναϊκό. Μαθαίνουμε βέβαια ότι τον ήθελε ο Αταμάν στην ομάδα του Παπαγιάννη. Και εφόσον τον ήθελε, θα έχει κάτι στο μυαλό του για τη λειτουργία του. Οπότε. Φαίνεται ότι τον ήθελε και ο Παπαγιανή πάει στην Φέντερμπαχτσε. Άρα τώρα τι θα έρθει. Θα πρέπει να έρθει πάλι ένα ψηλό για τον Παναθηναϊκό. Που όμω ξαναλέω, έχει φροντίσει λόγω των ελληνικών διαβατηριών που έχει να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του, γιατί τώρα μπορεί να φέρει και κάποιον ξένο. Ποιον θα φέρει, κανεί δεν ξέρει. Αυτά για την φυγή του Παπαγιάννη, ο οποίο πάει στην Φενέρ. Α, και επίση και, κά και κάτι άλλο που άκουσα, ότι ε, ήταν δυσαρεστημένο ο Παπαγιάννης από την κριτική που δέχτηκε από του οπαδού του Παναθηναϊκού. Πιστεύετε ότι αν πάει στη Φενέρ και κάνει τα ίδια, δεν θα, δεν θα φάει κράξιμο από του οπαδού τη Φενέρ. Ξέρετε ποιοι είναι οι οπαδοί τη Φενέρ. Εάν δεν ξέρετε, να σα πω ότι είναι η πιο απαιτητική οπαδή στην Τουρκία. Και μην νομίζετε ότι διαφέρουμε πάρα πολύ από του Τούρκου οπαδού. Ελάχιστα. Οπότε λοιπόν το κράξιμο θα το φάει και εκεί, αν δεν παίξει τα αναμενόμενα. Τώρα, πώ δεν το χρησιμοποιήσει ο Ιτούδη, αυτό ε, θα το δούμε. Οκ. Okay. Σίγουρα πάντως ένας ψηλός ο οποίος παίζει ε, κυρίως pick and roll και είναι σχεδόν pick and pop ε, ψηλός όταν παίζει σε μια ομάδα όπως ήταν αυτή πέρσι του Radonich στην οποία δεν έπαιζαν ποτέ pick and roll τι ακριβώς έπρεπε να κάνει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δούμε να είμαστε και λίγο σε στάση αναμονής για το, το πώς θα χρησιμοποιηθεί ο Παπαγιάννης. Οκ. Okay. Αυτά με την ε, φυγή Παπαγιάννη. Πάμε στον Λί, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις που, στις οποίες ε, επιβεβαιώνει τον καλό του χαρακτήρα, τον οποίο τον είχαμε διαγνώσει βέβαια κατά τη διάρκεια της ε, σεζόν. Ο Πάρις Λί, ο οποίος είναι και κολλητός του Ντουέιν Μπέικον, αλλά δεν έχει καμία σχέση όσον αφορά τον χαρακτήρα, ε, είπε ότι, στις δηλώσεις του ότι ο, ο, ο Δημής Γιανακόπουλος τον είχε βάλει σε μια λίστα με τους αγαπημένους του παίχτες. Γιατί, γιατί προφανώς και ο Γιανακόπουλος είδε ότι, αυτό το βλέπαμε όλοι μας, ότι ήταν ο μοναδικός παίχτης του Παναθηναϊκού που ήταν τόσο συνεπής στην άμυνα που έδινε τα πάντα σε όλα τα παιχνίδια στην άμυνα και μερικέ φορέ εκνευριζόταν και κιόλα γιατί έβλεπε ότι παλεύει μόνο του, ότι κυνηγούσε μόνο του. Εν πάση περιπτώσει, ο Πάρη Λί είπε ότι τον είχε σε ε, και σε εκτίμηση ο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Ε, είχε ένα συνένα το συμβόλαιο ήταν ένα συνένα, δηλαδή ένα χρόνο συν ένα όψιον από την ομάδα, δεν το ανανεώθηκε και βέβαια εφόσον τον είχε σε υπόλοιψη ο Γιανακόπουλο και έφυγε από την ομάδα, θεωρεί ο ίδιο ο Λι ότι ήταν μια επιλογή του Αταμάν ο οποίο δεν τον ήθελε στην ομάδα. Νομίζω ότι είναι απόλυτα λογική αυτή η σκέψη και κάπω έτσι είναι τα πράγματα. Ο Αταμάν δεν ήθελε να παίχτη τον Λί στην ομάδα, ήθελε να παίχτη ο οποίο να μπορεί να σκοράρει κιόλα με μεγαλύτερη ευχέρεια, ε, αυτό είναι το στυλ των ομάδων του Αταμάν. Okay. Και πάνω σε αυτό θέλει να χτίσει και το ρόστερ του Παναθηναϊκού ο Τούρκο προπονητής Για τον Μπάρι, λίγο ξαναπεί ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ένα παίχτη ο οποίο τα δίνει όλα στην άμυνα, που εμένα είναι και το ευαίσθητο σημείο μου που λένε. Εγώ εκτιμώ πάρα, πάρα πολύ ένα παίχτη ο οποίο προσφέρει και στι δύο πλευρέ του γήπεδου. Απ' την άλλη, βέβαια, το επίπεδο του ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει ανέβει κατακόρυφα. Με τι μεταγραφέ αυτέ, και δεν ξέρω, εντάξει, φαίνεται ότι δεν χωρούσε ο Πάρη Λί. Εύχομαι να συνεχίσει κάπου καλά την καριέρα του. Δεν ξέρω που θα καταλήξει. Ο Καμπάτσο είναι και επίσημα παρελθόν από τον Ερυθρό Οπότε έρχεται η ώρα για να ανακοινωθεί από τη Ρεάλ Μαδρίτη. Από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, θα ανακοινωθεί από τη Ρεάλ Μαδρίτη. Ήταν μια μεταγραφή η οποία είχαμε πει εδώ και μήνε ότι θα συμβεί. Είχε πάρα πολύ μεγάλε προτάσει και από τον Παναθηναϊκό πολύ μεγάλη πρόταση αλλά δεν φαίνεται ότι ε, συγκινήθηκε από κάποια άλλη πρόταση. Ήθελε μόνο ο Ρεάλ Μαδρίτης. Οκ. Γούστα είναι αυτά. Και ο Χόντσον Αγκόμεθ θέλει να παραμείνει, λέει, στο NBA και δεν νοιάζεται για τις εικασίε σχετικά με την Μπαρτσελώνα. Ο αδερφός του Βίλι δεν... δεν βλέπουμε ότι ψήνεται για να παίξει στην Ευρωλίγκα πάρα πολύ. Θεωρεί ότι μπορεί ακόμα να βρει μια θέση στο NBA. Εφόσον λοιπόν ο παίκτη θέλει να μείνει στι ΗΠΑ, εκεί μάλλον θα μείνει, εκτό και αν τελευταία στιγμή έρθει στην Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται πάντω, ε, όχι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι νομίζω κιόλα, θα ήταν μια εξαιρετική λύση ας πούμε, για τον Ολυμπιακό, αν σε ένα ιδανικό σύμπαν ερχόταν ας πούμε, στην Ευρώπη και μπορούσε να, τον προσφέρει ένα συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός για να τον δελεάσει θα ήταν ό,τι πρέπει σε αυτή την, σε έναν σε Ε, Τώρα, ενώ βλέπουμε αυτά, να πω ότι τρέχουν οι εξελίξει και το γεγονό ότι δεν ακούτε κάποιο όνομα από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν σημαίνει ότι δεν κινείται. Λογικά, αυτή τη στιγμή ο, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δουλεύουν πυρετοδό για να βρουν ένα διάρρη, ξαναλέω, ένα διάρρη το οποίο να βγάζει πόντου. Κάθε μέρα, λέω τα ίδια. Πολλοί λένε ότι επαναλαμβάνομαι, είναι λογικό όταν κάνει καθημερινά βίντεο και όταν σχολείσαι με η Ευρωλίγα να λε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι τα ίδια. Όταν κάνει μια κάθε εβδομάδα βίντεο, λε φρέσκα. Ε, ξαναλέω λοιπόν και το υπενθυμίζω γιατί βγάζουμε, βγάζουμε όλοι συμπεράσματα για το πόσα λεφτά έχει ας πούμε, εξοδέψει. Να δούμε το διάρρη, να δούμε όλου που θα έρθουν και μετά. Τώρα, για Kyle Guy που ακούμε για τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον το ρεπορτάζ λέει ότι είναι πιο κοντά στον Παναθηναϊκό. Ε, τι άλλο, τι άλλο ψάχνει. Τώρα βέβαια να δούμε και τι ψηλό θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ανοίγει μια θέση ψηλού. Ε, ο Λεσόρ είναι ο ένας, ο Κώστας Ωρατικού που είναι ο άλλος. Λογικά ο ψηλός που θα έρθει θα πρέπει να είναι πάνω από 2-10. Διότι ο Λεσόρ 2.6 πόσο ειναι 2.7 πόσο είναι. Ο, ε, ο Κώστας δεν μπορεί να 6 ω δεύτερο ψηλό, πιστεύω ότι θα είναι, θα είναι τρίτο ψηλό. Οπότε πρέπει να έρθει ένα ψηλό λογικά πάνω από 2-10-2-12. Εκεί ε, σε αυτό το ύψο θα πρέπει να ψάξει ο Παναθηναϊκό. Τώρα, ποιε είναι οι λύσει, να δούμε. Να δούμε τι θα ακουστεί. Ε, Επίση, μου, επειδή μου στείλατε και στο Instagram και με ρωτάτε για την Εθνική, να πω παιδιά ότι δεν ξέρω τι γίνεται με την Εθνική. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η προεπιλογή. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με το Γιάννη τον Αντοκούμπο και με τα αδερφιά του και με τον Κώστα και με τον Θανάση. Άλλοι λένε ότι θα λείπουν και τρεις. Άλλοι λένε ότι θα, θα παίξει ο Γιάννη και θα λείπει ο Θανάση. Άλλοι λένε όλε τι παραλλαγέ τι έχω ακούσει. Και δεν ξέρω τι ακριβώ συμβαίνει. Γιατί δεν έχουμε, δεν έχουμε ενημέρωση. Είναι ό,τι χειρότερο αυτό. Τουλάχιστον να ξέρουμε ποιοι θα παίξουν και ποιοι θα παίξουν. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην έχει βγει ακόμα οριστική απόφαση και λογικά δεν θα έχει βγει οριστική απόφαση. Απλά επειδή με ρωτάτε συνέχεια για την εθνική, ε, δεν. Ε, δεν ξέρω. Τώρα επίση, επειδή με ρωτήσατε και για, την, τα παιδιά τη Εθνική Νέων που είδαμε χθες, υπάρχει για κάποιου παίχτε ένα συγκεκριμένο παίχτη ενδιαφέρει το Ολυμπιακό. Ε, δεν ξέρω τώρα βέβαια. Να σα πω την αλήθεια, αν είναι πολύ φρόνιμο τώρα τα παιδιά αυτά. Εντάξει, ο Ματζούκα, αλλά τα υπόλοιπα παιδιά. Ε, αν είναι φρόνιμο να πάνε σε μια ομάδα στην οποία λογικά θα έχουν ελάχιστο like χρόνο συμμετοχή. Δηλαδή, αν κάποια από τα παιδιά τώρα ας πούμε, πάει στον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακό βέβαια θέλει Έλληνε παίχτε, έτσι. Πόσα λεπτά θα παίζει, Είναι, θα κάνει καλό στην καριέρα του, θα μπορεί να εξελιχθεί, ή μήπω θα πρέπει να μείνει σε μια ομάδα μικρότερη εμβέλεια για να μπορέσει να έχει περισσότερη ή μεγαλύτερη συμμετοχή και μετά να κάνει το άλμα σε μια ομάδα Euroleague. Οι ομάδε κάνουν πάνω κάνουν τη δουλειά του, αλλά και ο παίχτη πρέπει να κοιτάξει το συμφέρον του. Οπότε. Αυτά. Χαίρετο.